Να ακούσουμε τον Πόντο Κουκουέ πώς βλέπει και πώς σκιαγραφεί αυτό που συμβαίνει σήμερα στο πολιτικό σκηνικό, στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΠΑΣΟΚ, στη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα πολιτικό σκηνικό εκφυλισμού μακριά και έξω από τις αγωνίες, τις ανάγκες των εργαζομένων και των λαϊκών οικογενειών. Μια κυβέρνηση αδίστακτη που επιμένει να διαφημίζει μια εικονική πραγματικότητα που δεν ακούει αδιαφορείς για τις ανάγκες των εργαζομένων, του λαού, τις διαδηλώσεις του, συνεχίζει να υλοποιεί μια άγρια αντιλαϊκή πολιτική με καθοριστικό, κατά τη γνώμη μας σήμερα, στοιχείο τις τεράστιες ευθύνες της για την εμπλοκή της χώρας μας στην κλιμάκωση του υπεριαλιστικού πολέμου στη γειτονιά μας. Εννοείται στη Μέση Ανατολή. Στη Μέση Ανατολή και στο μακελιό στην Ουκρανία. Για τους άλλους, ένα ΣΥΡΙΖΑ, κόμματα... ένα ΣΥΡΙΖΑ που κάθε μέρα που περνάει βλέπουμε άλλο ένα επεισόδιο ενός οργανωτικού, ιδεολογικού και πολιτικού εκφυλισμού και μια μονομαχία στον έτερο πόλο της σοσιαλδημοκρατίας ανάμεσα στους υποψήφιους αρχηγούς, προσπαθώντας όλοι μαζί να παρουσιάσουν ως εναλλακτικοί, δοκιμασμένες όμως προτάσεις για τις οποίες ο λαός μας πιστεύουμε ότι βγάζει συμπεράσματα. Πιστεύετε δηλαδή ότι αυτά που ακούμε, τις προτάσεις που καταθέτει ο ένας ο άλλος, είναι προτάσεις που έχουν δοκιμαστεί με την πάρο στα χρόνια που περάσανε μέχρι σήμερα, ούτως ώστε... Μιλάμε για κόμματα, κύριε Χατζή, που όλα τους έχουν κυβερνήσει, έχουν δώσει δείγματα γραφής της πολιτικής τους και έχουν ευθύνες για το που βρισκόμαστε εδώ. Αντιλαμβάνομαι αυτό πάρα πολύ καλά. Δεν σας προβληματίζει όμως την αναλυσή σας το γεγονός ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι ένα κόμμα τελείως διαφορετικό, με πολύ διαφορετική αντίληψη για τα πράγματα και διαφορετική αντίληψη για το πώς πρέπει να είναι η κοινωνία. Δεν αποδέχεστε την αστική δημοκρατία έτσι όπως είναι σήμερα. Έχετε και αυτά που πρεβεύετε. Προφανώς δεν μπορεί να γίνουν μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Άρα μήπως τους αδικείτε και λίγο. Εμείς, κύριε Χατζή. Λέω, μήπως τους αδικείτε και λίγο. Κύριε Χατζή, παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και παρεμβαίνουμε κατά τη γνώμη μας σε θετικές διεργασίες που συντελούνται αυτή τη στιγμή στη συνείδηση των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων. Και για μας αυτό είναι το καθοριστικό. Σας θυμίζω ότι όλη την τελευταία περίοδο και ειδικά μετά τις ευρωεκλογές, ως κόμμα μιλήσαμε για ένα ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής που υλοποιείται από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και την οποία στηρίζουν και τα υπόλοιπα κόμματα. Ένα ρεύμα αμφισβήτησης που εμείς θεωρούμε. Πολιτικά. Βεβαίως. Ένα ρεύμα αμφισβήτησης που εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να δυναμώσει. Γιατί την ίδια ώρα που συζητάμε όλα αυτά και εφόσον μας ενδιαφέρει ο λαϊκός παράγοντας, εμάς μας ενδιαφέρει να μιλήσουμε για τις μαζικότατες διαδηλώσεις. Λέτε για τη μαζικότητα. Μισό λεπτό. Γιατί αν τα πάρουμε ένα-ένα. Ο ΣΥΡΙΖΑ διατείνεται, είναι εδώ και ο κύριος Αντώναρος, που τροπολτινά θα μπορεί να μας διαφωτίσει, επειδή είναι μέλος του κόμματος αυτού και υποψήφιος βουλευτής ήταν. Είναι αριστερό κόμμα, λέει. Και λέτε για τη μαζικότητα του κινήματος. Η μαζικότητα του κινήματος είναι μόνο το Κουκουέ επί της ουσίας. Διότι εγώ στις διαδηλώσεις δεν βλέπω και μερικά άλλα κόμματα τα οποία αξιοκοινωνευτική αριστερά. Το κίνημα, κύριε Χατζή, είναι τα σωματεία, είναι οι λαϊκοί φορείς, είναι οι εργαζόμενοι, είναι η ίδια η κοινωνία. Ναι, που πρέπει να την ακούσουμε. Ναι, δεν βλέπω 100.000 εγώ στους δρόμους. Τα άλλα κόμματα δεν έχουν κάνει, έχουν φύγει. Νομίζω ότι έχει αξία λοιπόν να δούμε. Μίλησα για τις μαζικότατες διαδηλώσεις του Σαββάτου σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Μεθαύριο έχουμε μια πανυγειονομική απεργία που συμμετέχουν συντριπτικά όλοι. Γιατροί και υγειονομικοί. Ωραία. Όλοι αυτοί δεν είναι κουκουέ, κύριε Χατζή. Όχι, δεν είναι. Εμείς ελπίζουμε και παρεμβαίνουμε και τους καλούμε να βγάλουν συμπεράσματα και να συσπηρωθούν γύρω από το ΚΚΕ. Ναι, αλλά ούτε η κατά τη γνώμη μου, όσο μπορώ να προβλέψω, επιτυχία της μεγάλης πανελλαδικής απεργίας που συζητάνε τώρα τα σωματεία το επόμενο διάστημα. Πιστώνεται αποκλειστικά στο Κουκουέ. Γιατί το πραγματικό κίνητρο, να το πω έτσι, που κάνει τον κόσμο να βγαίνει στο δρόμο, είναι πρώτα και κύρια τα προβλήματά του, από τα οποία ζητά λύσεις, ζητά απαντήσεις. Κύριε καθηγητά, η καταγγελτική ρητορική του Κουκουέ ήταν πάντα οξυδερκής. Το θέμα είναι ότι η εναλλακτική πρόταση
που έφερε στην κοινωνία. Ναι, δεν. Όχι, δεν θα συμφωνήσω μαζί σου, κύριε καθηγητά. Κύριε καθηγητά, δεν είναι μόνο καταγγελτική, είναι θετική, ενεργητική συμμετοχή στου εργατικού κόμματο. Συγγνώμη, κυρία. Δεν υποτιμώ το θετικό του ρόλο. Για γεράκι, μισό λεπτό, κύριε καθηγητά. Όταν λέτε ότι όλα τα μη κομμουνιστικά κόμματα περίπου συγκλίνουν ή ταυτίζονται, είναι λίγο στην ρητορική πλαστήρα τη παππού. Εγώ πάντω μπορώ να πω, μπορώ να μιλήσω με επιχειρήματα και να σκεφτώ. Για παράδειγμα, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που στηρίζει τους νατοϊκούς σχεδιασμούς, το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μας μίλησε για την ιερή αμυντική συμμαχία του ΝΑΤΟ, και κατά τα άλλα. Ο Κασελάκης ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Και κατά τα άλλα, θέλουμε να συνεχίζουμε να λέμε ότι είναι αριστερά. Ένα κόμμα που λέει το ΝΑΤΟ, ιερή αμυντική συμμαχία. Κοιτάξτε, δηλαδή, σκεφτείτε πόσο έχουμε πάει. Κύριε Γεράκη, έχω απευθύνει την ερώτηση που θα ακούσετε και σε άλλους συντρόφους σας που ήταν εδώ στο τραπέζι του Άτζη και μετήχα κι εγώ. Με την κατάσταση όπως την περιγράφετε, και εν πωλής δεν έχετε άδικο, σε ό,τι αφορά την ακρίβεια και τη χυμαζόμενη κοινωνία, με τα δύο κόμματα που κυβέρνησαν εκ περιτροπής, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ τελευταίως, να έχουν κάνει, κατά τη γνώμη σας, ολέθριες επιλογές και να έχουν οδηγήσει τη χώρα στην κατάσταση που είναι. Δεν είναι περίεργο. Ότι είναι μια κατάσταση, με συγχωρείτε, διακόπτω, να συνεχίσει βεβαίω. Στην κατάσταση που είναι η χώρα, δεν την οδηγήσα εγώ και εσύ. Ασφαλώς. Ούτε το Κομμουνιστικό Κόμμα, ούτε τα αξιοκοινοβουλευτικά κόμματα. Την οδήγησα αυτή που κυβερνήσα. Όπως έχουν παίξει ρόλο και με έμεσα. Δεν είναι περίεργο που το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο όντως έχει μια κοινωνική παρουσία στιβαρή στους κοινωνικούς αγώνες, όπως είπατε, να υπολείπεται περίπου 10 μονάδες πέραν της Νέας Δημοκρατίας δεξιάς. Δεν είναι περίεργο. Τι δεν καταλαβαίνει ο κόσμος? Μήπως ο κόσμος καταλαβαίνει? Εμείς... Και γι' αυτό έχει περιορίσει τρόπον τεινά ένα κόμμα προοδευτικό, αριστερό και με... Όχι, είναι κομμουνιστικό κόμμα, δεν είναι αριστερό. Εμείς δεν θα... Ξέρετε, εμείς δεν συμφωνεί. Εμείς δεν αναπαράγουμε ποτέ μια λογική. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει, δεν ασχολείται κτλ. Εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στον εργατικό λαϊκό παράγοντα και μάλιστα παρεμβαίνουμε θετικά ακριβώς για να ανεβαίνει πάλι του, να ανεβαίνουν οι αγώνες του. Ωραία, και επιτρέψτε μου να σας πω ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις είναι το μοναδικό κόμμα που έχει άνοδο. Και μετρά μια συσπήρωση πολύ ευρύτερη της εκλογικής του δύναμης σε σωματεία, σε εργατικούς λαϊκούς φορείς. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει 18-20, ρε Γιάννη. Τα πέραν της Νέας Δημοκρατίας, δεξιά κόμματα, της μεγάλης σημασίας. Μπορούμε να κάνουμε μια μεγάλη σύγκριση και να συζητάμε για τα εκλογικά ποσοστά, πότε έχουμε εκλογές, αν έχουμε σε 3 χρόνια κτλ. Κυρία Γεράκη, το Κομμουνιστικό Κόμμα ξέρουμε ποια είναι η στάση του και η θέση του, αλλά το ερώτημά μου είναι πολύ σαφές και περιορισμένο, δηλαδή, υπό την έννοια αν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τον πραγματικά τον Παλαιστινιακό λαό από τις οργανώσεις αυτές. Το βασικό ζήτημα που προκύπτει, το καθοριστικό, είναι να σταματήσει ο πόλεμος, να σταματήσει η εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο. Το εργατικό λαϊκό κίνημα θέτει πολύ συγκεκριμένα αιτήματα. Αναδεικνύει τις τεράστιες ευθύνες. Όχι, μιλάω για το κίνημα, μιλάω για φορείς, μιλάω για σωματεία, μιλάω και για τη θέση του ΚΚΕ. Σωματεία δεν για τις τεράστιες ευθύνες που έχει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που σέρνει τη χώρα μας στο μακελιό, που έχει μετατρέψει το έδαφος της πατρίδας μας σε ένα απέραντο πολεμικό ορμητήριο, μετατρέποντας, αν θέλετε, τη χώρα μας και σε μαγνήτη αντιπίνων. Τι πρέπει λοιπόν εδώ και τώρα να μπει στο τραπέζι? Καταρχάς, να υλοποιηθεί η ομόφωνη απόφαση της Ελληνικής Βουλής του 2015 για αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967. Να σταματήσει η εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο, να γυρίσουν πίσω όλες οι φρεγάτες από την Ερυθρά Θάλασσα που δεν έχουν καμία δουλειά έξω από τα σύνορα της χώρας, η Patriot από τη Σαουδική Αραβία, κάθε στήριξη πολιτική, οικονομική, στρατιωτική στο κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Ενός κράτους που έχει ανάψει τη φωτιά του πολέμου. Όχι, παρακαλώ, σε όλη τη Μέση Ανατολή. Παρακαλώ, το αντιλαμβάνομαι, το ξέρω, το έχετε ξανά, το κόμμα σας. Εγώ σας ρώτησα για τις δύο συγκεκριμένες οργανώσεις. Για τη Χαμάς και για τη Χεσμπολάχ. Αυτό σας ρώτησα. Έχουμε απαντήσει πολύ συγκεκριμένα. Ο Ισραηλινός λαός είναι θύμα. Ο Ισραηλινός λαός είναι θύμα. Σίγουρα, σας ρωτάω κάτι εγώ όμως. Και παρακαλώ, θα ήθελα μια απάντηση. Το ΚΚΕ δεν έχει καμία σχέση ούτε με την οργάνωση
οργάνωση της Χαμάς, ούτε με την οργάνωση της Χεσμπολά. Δεν σας είπα, έχετε αυτό που... καταδικάζετε αυτές τις ενέργειες που κάνουν αυτοί. Αυτό είναι το ερώτημα. Εμείς καταδικάζουμε έναν πόλεμο που γίνεται αυτή τη στιγμή άρα για τον ενεργειακό και το, για το γεωπολιτικό το πλούτο της περιοχής. Άρα που αφορά πολύ μεγαλύτερους ανταγωνισμούς. Μάλιστα. Και το αφήγημα της δίθεν αυτοάμυνας του Ισραήλ έχει καταρριφθεί. Δεν πείθει πλέον κανένα. Άλλο ρωτάω. Δεν πείθει πλέον κανένα. Καταδικάζεται το Ισραήλ. Το κατάλαβα. Βεβαίως. Καταδικάζουμε το Ισραήλ που δεν αντιμάχεται τη Χαμάς. Γιατί η Χαμάς δεν είναι ούτε στη... Στη Δυτική Όχθη είναι η Χαμάς. Στο Λίβανο. Στην Ιεμένη. Στη Συρία. Είναι παντού. Δεν είναι σε ένα σημείο. Στους προσφυγικούς καταβλισμούς. Στα νοσοκομεία. Στα σχολεία. Στους 43.000 νεκρούς άμαχους. Καταδικάζεται και τις ενέργειες της Χαμάς και της Χεσμπολά. Απαντήστε μου παρακαλώ. Είναι το καθοριστικό. Ένα λεπτό. Απαντήστε μου παρακαλώ. Καταδικάζετε τις κινήσεις Χαμάς και Χεσμπολά. Το ζητούμενο αυτή τη στιγμή. Δεν θέλετε. Όχι, γιατί ξέρετε τι. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Αυτή η προσπάθεια. Ναι, γιατί το δίθεν δικαίωμα αυτοάμυνας του Ισραήλ μας έχει οδηγήσει. Σας είπα για το δίθεν δικαίωμα. Σας είπα. Η Χαμάς και η Χεσμπολάχ έχουν δίκιο. Η Χαμάς και η Χεσμπολάχ είναι οργανώσεις με τις οποίες το ΚΚΕ δεν έχει καμία σχέση. Είναι τρομοκρατικές οργανώσεις. Εμείς δεν αναγνωρίζουμε. Επειδή τη στηρίζει ο Ερντογάν, γι' αυτό ρωτάω. Αναγνωρίζουμε όμως το δικαίωμα του Παλαιστινιακού λαού που σφαγιάζεται για την ελεύθερη πατρίδα. Γι' αυτό γίνεται ο πόλεμος. Όχι, δεν κατάλαβα αυτό που λέει και το ΚΚΕ περί δίθεν εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ποια εμπλοκή? Δεν υπάρχει καμία απολύτως εμπλοκή. Σας το εξήγησα καμία πολύ συγκεκριμένα. Σας μίλησα για τις βάσεις, για τις φρεγάτες, για τις βάσεις που υπάρχουν στη χώρα μας. Ποιες βάσεις? Υπάρχουν βάσεις Ισραηλινών στη χώρα μας. Νατοϊκές. Που στηρίζουν το Ισραήλ, που χρησιμοποιούνται για την κλιμάκωση του πολέμου. Μα δεν υπάρχει καμία βάση η οποία να συμβαίνει στο Ισραήλ. Είπατε ακόμα και για τους πάτριους της Σαουδική Αραβία. Τι σχέση έχει η Σαουδική Αραβία, σύμμαχος του Ισραήλ? Δεν έχει σχέση. Είπατε για τη φρεγάτα στον κόλπο, η οποία υπάρχει για να προστατεύει τα ελληνικών συμφερόντων πλοία τα οποία χτυπιούνται από τους Χούθη. Ένα πόλεμο. Τι να κάνουμε. Ένα πόλεμο που τον στηρίζουν. Από τους Χούθη πρέπει να προστατεύουμε τα ελληνικών συμφερόντων πλοία. Ήταν η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το φίλο Ισραήλ. Έτσι. Για το φίλο Ισραήλ. Η Ελλάδα είναι φίλη με το Ισραήλ. Και είμαστε φίλοι χώρα. Δεν είμαστε φίλοι. Ενός κράτους που εδώ και ένα χρόνο έχει σκοτώσει 43.000 άμαχους ανθρώπους ανυπεράσπιστα παιδιά. Αυτό σας λέμε. Αυτό ακριβώς έχει σκοτώσει. Δεν την καταδικάσατε ποτέ. Εμείς δεν θέλουμε φόνο. Χαμάς σε μία νύχτα σκότωσε 1.200. Εμείς είμαστε υπέρ της ειρήνης στην περιοχή. Με τη Σούζα, με την Ανδραβίδα. Είναι τρομοκρατική οργάνωση. Τα ρεπορτάζ λένε, κύριε Λοβέρδο, ότι στρατιωτικές ασκήσεις στην Άξο έγιναν και με βάση αυτές σήμερα γίνεται η χερσαία επίθεση στο Λίβανο. Ρεπορτάζ του Μέγκα είναι. Δεν είναι του ΚΚΕ γνώμη. Οι Ισραηλινοί πήγαν στην Άξο. Όχι, για να δουν την πορτάρα. Για πέστε μου τι κάνανε. Ακούστε με, δεν σας λέω άσκηση. Δεν κάνουμε κοινές ασκήσεις. Κάνουμε, γίνονται νατοϊκές ασκήσεις στην Ελλάδα. Το Ισραήλ δεν μετέχει στο ΝΑΤΟ. Και οι Ισραηλινές δυνάμεις συμμετέχουν σε ασκήσεις. Δεν το ξέρω. Σας μιλάω για ρεπορτάζ του Μέγκα. Δεν το ξέρω. Δεν σας μιλάω για θέση του ΚΚΕ. Σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα έχει διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ. Αναγνωρίζει το κράτος του Ισραήλ και το δικαίωμά του να υπάρχει και το δικαίωμά του. Την απόφαση του 15 της Ελληνικής Βουλής, γιατί δεν την υλοποιείται.